με αφορμή την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκα από τον Περιφερειάρχη, δεν είναι δυνατόν εγώ ως άνθρωπος και ως επιστήμονας να δεχτώ τα συκοφαντικά του λόγια από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνταξιούχος του ΕΣΥ. Από έναν άνθρωπο που τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει χειρουργήσει, δεν έχει ακουμπήσει το χέρι του πάνω σε ασθενή. Από έναν άνθρωπο που δεν έχει σκύψει πάνω σε κρεβάτι αρρώστου για να αισθανθεί τον πόνο. Το μόνο που γνωρίζει είναι να κλείνει ραντεβού σε γιατρούς στην Αθήνα και να στέλνει τους ασθενείς να τους εξυπηρετήσουν άλλοι. Από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παραμείνει κλεισμένο στο μικρό κοσμό του και το μόνο του μέλημα είναι ο εαυτός του και η οικογένειά του. Γιατί όλους τους έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα για να μπορεί αυτός να πετυχαίνει το σκοπό του και γι' αυτό έχει αλλάξει τόσα πολιτικά στρατόπεδα τα τελευταία χρόνια μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του και την αιτιοδοξία του. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αναγάγει τον εαυτό του σε τιμητή των πάντων, έναν άνθρωπο που έχει αντικαταστήσει ακόμα και το Δικατσά και έχει άποψη και για τα πτυχία, ποια έχουν κύρος και ποια δεν έχουν. Αλήθεια, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο βουλευτής Αρκαδίας, γνωρίζει τις απόψεις του Περιφερειάρχη, γιατί, αν δεν κάνω λάθος, και ο ίδιος έχει αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας. Ευτυχώς που ο κόσμος της Αργολίδας γνωρίζει ποιος είναι ο Ανδρέας Οπουλάς και τι είδους υπηρεσίες προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Τον παραδίδω στην κρίση του αργολικού λαού, αλλά και σε κάποιους συντρόφους μου που παλεύαμε τα περασμένα χρόνια και πριν λίγο καιρό για αξίες και οράματα και τώρα τον επιδοκιμάζουν. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα και αυτοί οι ίδιοι θα δεχτούν τα ίδια πειρά.